Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Γαλάτια και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ανοίγω το σημερινό βιντεάκι γιατί θέλω να σας γνωρίσω τους νέους μας φίλους. Δεν έχουν έρθει ακόμα στο σπίτι, πήγε ο Χρήστος να τους φέρει, αλλά θα τους γνωρίσουμε πάρα πολύ σύντομα. Και αυτά είναι τα δύο από τα τέσσερα σκυλάκια που είχαμε βρει. Μάθαμε ότι τα άλλα δύο τα πήρανε δύο άλλες οικογένειες. Οπότε αυτά τα δύο, αυτό εδώ, το φατσόνι. Και αυτό εκεί το φατσόνι, θα τα κρατήσουμε εμείς. Αλλά είναι πάρα πολύ φοβισμένα ακόμα, δείτε εδώ μια φατσούλα γλυκιά. Αυτός λοιπόν είναι ο κλαψιάρης, όλη την ώρα κλαίει και ίσως είμαστε τζαμπουκά. Α, ωραία. Τζαμπουκάς είναι δικός μου. Αυτός είναι ο κλαψιάρης, τελείως. Πάτσα μου, μωρέ, ψυχή μου, όμορφη. Και τα δύο αρσενικά, τα θηλυκά τα πήρανε. Το ένα θηλυκό ήταν παλικάρι. Τα μπεζάκια ήταν θηλυκά. Το πιο δυνατό από τα τέσσερα που είδα είναι αυτή. Ψυχούλα μου, εσύ θα βγεις έξω. Τι λέει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, σε αυτόν εδώ το χώρο πλέον θα φιλοξενούμε και δύο σκυλάκια. Και θα πρέπει τώρα, βέβαια πέφτει ο ήλιος, έχει πάει αργά το απόγευμα, αλλά θα πρέπει λίγο να το φτιάξουμε το φράκτη για να μην φύγουν μέσα στη νύχτα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το σκάσεις από εδώ από τον κήπο. Οπότε σας κλείνω να δω τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε και τα ξαναλέμε. Να την και άλλη φατσούλα. Εδώ, ο Φάτσας. Αυτός είναι ο Τσαμπουκάς. Ναι, αλλά και είναι χεσμένος τώρα. Εντάξει, ναι. Το έχεις πάρει αγκαλιά. Να το και το άλλο. Παιδιά, είναι τρομοκρατημένα τα καημένα. Θα βρούμε τρόπο να μας εμπιστευτείτε, ναι. Δείτε τα μωρέ πως κουλουριάστηκαν κατευθείαν. Η γάτα γνώρισε τα σκυλακάκια. Λοιπόν, ο Χρήστος προσπαθεί να φτιάξει εδώ πέρα έτσι ένα μικρό φράκτη με τις παλέτες. Τα σκυλάκια έχουν μείνει μέσα και τον παρακολουθούν, δεν λένε να βγουν από εκεί. Προσπάθησα να σας τραβήξω πριν και τη γατούλα που ήρθε, αλλά μίλαγε ο Χρήστος στο τηλέφωνο, δεν ξέρω αν θα έχω πλάνο από αυτό. Εχθές το απόγευμα, καθώς πήγαινε ο Χρήστος για δουλειά, βρήκε σε μία άκρη παρατημένα τέσσερα σκυλάκια, δύο εκ των οποίων είναι αυτά που έχουμε εδώ. Μιλήσαμε με τον υπεύθυνο του Δήμου για τα αδέσποτα και αποφασίσαμε να τα πάρουμε σπίτι. Σήμερα λοιπόν που πήγε να τα πάρει, είδε ότι τα δύο, ήταν δύο μπες και αυτά τα δύο, τα δύο τα μπες λοιπόν είχαν φύγει σε άλλες οικογένειες. Και πήραμε αυτά τα δύο. Γίνεται χαμούλης αυτή τη στιγμή και από πουλιά και αυτά, γιατί είναι η ώρα που κουρνιάζουν τέλος πάντων. Οπότε δεν ξέρω και τι ήχο έχω εδώ πέρα έξω. Δεν είχα ποτέ ως τώρα κατοικίδιο στη ζωή μου, οπότε δεν ξέρω τι φροντίδα χρειάζονται τα σκυλάκια. Αλλά θα μάθουμε, καθώς θα παίρνουμε και ό,τι πληροφορία χρειαζόμαστε τέλος πάντων και από τον άνθρωπο του Δήμου. Τους έχουμε βάλει νερό και ξηρά τροφή. Ελπίζω να βγουν κάποια στιγμή από εκεί μέσα, να φάνε, να πιούνε, να δούνε λίγο τον χώρο εδώ. Και ελπίζω να μην φύγουν, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, αν ανέβουν εκεί πέρα πάνω, τσουπ, έφυγαν. Εντάξει, δεν έχει φλέξει μένα. Καλά, δεν είναι. Άμα δεν θέλουν να φτάσουν, μην κάτσουν. Έχει φτιάξει το φράκτη εδώ όλο γύρω-γύρω. Τους έχουμε αφήσει και το φως αναμένο για τη νύχτα. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί. Ελπίζω να μείνουν εδώ, ελπίζω να βγουν, να πιούν νεράκι, να φάνε φαγάκι. Τα αφήνω προς το παρόν και θα τα παρακολουθώ από το παράθυρο της κουζίνας που βλέπει εδώ σε αυτή τη μεριά του κήπου. Ελπίζω να πάει καλά. Για θέλω να δείτε ότι έχει βγει από την περίφρεξη. Από την έξω μεριά. Βγήκε και μυρίζει παντού. Το μεταξύ κάτι βλέπω κινείται εδώ κάτω. Έχει βγει και το μαύρο. Ή δεν βλέπω καθαρά. Α, βγήκε, μπήκε πάλι μέσα. Θα τρελαθώ. Πάει στο σπιτάκι μέσα. Να πάω να του ανοίξω την περίφραξη έτσι κι αλλιώς. Όχι, ρε Πασά μου, μη φύγουνε. Είναι πολύ χαμηλό και ο φράκτη κάτω. Ναι. Αφού ξαναμπήκε μέσα, πριν το άκουγα που έτρωγε. Ναι. Να το πάει στη. Παιδιά, δεν ξέρω αν φαίνεται στο πλάνο. Είναι πάρα πολύ σκοτεινό. Αλλά έχει πάει και έχει ξαναμπεί μέσα στο ντουλαπάκι. Α, όχι. Είναι εδώ στην άκρη και μυρίζει τα μπουκάλια. Δεν θα δοκιμαστεί η φάση, άμα μείνουν σήμερα. Αχ, μακάρι να μείνουν σήμερα. Θα φτιάξουμε κάτι καλύτερο αύριο. Θα το φτιάξουμε όλο για σας. Αλήθεια. Περνάνε και γατούλες. Θα κάνετε παρέα.
Η ώρα είναι 1 το βράδυ και έχουν αρχίσει και παίζουν και εξερευνούν. Και παιδιά, πραγματικά δεν τους σταματάει τίποτα. Βγαίνουν από τις παλέτες σαν να μην υπάρχουν καν. Δεν ξέρω βέβαια τι βλέπετε. Είναι αρκετά σκοτεινά και το κινητό δεν πιάνει στα σκοτάδια. Να τώρα διψάσανε πριν είναι νερό. Είναι η επόμενη μέρα. Εχθές το βράδυ κάνανε ένα χαμουλάκο, παίζανε και εξερευνούσανε. Πάμε να δούμε τι κάνουνε τώρα. Πάει ο Χρήστος να τους πάρει τροφή. Πάμε να δούμε. Κάνει πάρα πολύ κρύο, παιδιά, και βλέπω το ασπρόμαυρο είναι μέσα. Α, και τα δύο μέσα είναι ψυχιούλες μου. Καλημέρα. Ναι, νεράκι έχουν, εντάξει. Ξέρεις τι... Α, οκ. Στριμώχνονται, στριμώχνονται. Μη φοβάσαι, ήρθαν στέκια. Ψυχούλες. Πω, κάνει πάρα πολύ κρύο. Ακόμα το φεγγάρι είναι πάνω, δεν ξέρω αν θα φανεί. Να το. Τα καημένα μου, ωραία, έχουν τρομοκρατηθεί, είναι μέσα κλεισμένα. Ναι, μωρέ. Φάτσες. Και χτες έκλαιγε το βράδυ, σου λέω, μόνος του. Στο είπα, το έχω πει αυτός ο κλαψιάρης. Δεν είναι, μωρέ, φοβισμένα είναι. Κι άλλος φοβισμένος, δεν κάνει έτσι. Παιδιά, τρέμει το χέρι μου από το κρύο και το πως πάει το κινητό. Δεν φαίνονται καθαρά, αλλά έχουν βγει και τρώνε. Πάγανε και είναι τόση ώρα, ψάχνουν γύρω γύρω από πού θα τους κάσουνε. Να βρήκανε. Δεν φαίνονται, ρε παιδιά, καλά στο κινητό, ρε γαμώτο. Να το, πατουσάκια. Το μαυρούλι βγήκε. Εν τω μεταξύ, εγώ από χτες που βγήκα έτσι έξω και από το παράθυρο που κάθομαι στην κουζίνα και τα κοιτάω, την έχω αρπάξει, να ξέρετε. Πονάει ο λαιμός μου, τρέχει η μύτη μου. Τα τρόμαξε ο ήχος από το φορτηγό, από ό,τι κατάλαβα. Αλλά βγαίνουν, εξερευνούν, έχει πολύ πλάκα. Είναι η ώρα τώρα που φεύγουν όλοι, πάνε για δουλειές τώρα μόλις έφυγε και ο Χρήστος. Και από ό,τι κατάλαβα τα τρομάζει ο ήχος από τα αυτοκίνητα. Πού με χάνετε, πού με βρίσκετε, εγώ θα είμαι εδώ όλη μέρα σήμερα στην κουζίνα μου. Νομίζω θα φέρω και το καφέ μου να τον πιω εδώ. Ευκαιρία να πλύνω και τα τζαμάκια. Έχουν γίνει χάλια πάλι, δείτε εδώ πώς είναι. Η σόπα μόλις την ανάψαμε, γι' αυτό την ακούτε έτσι. Τέλος πάντων, ζήτησε και το κινητό τώρα μπαταρία, οπότε πάω να το φορτίσω. Αλλά θα τα ξαναπούμε εμείς μες τη μέρα. Λέω να το κρατήσω και σήμερα όλο αυτό, να δούμε πώς θα πάει και η δεύτερη μέρα. Και να το κλείσω μετά. Ήρθα να δω τι κάνουν τα σκυλιά και βρήκα αυτό στο παράθυρο, ρε παιδιά. Φέρνουμε μέσα τα ξύλα και μαζί έρχεται ό,τι να είναι. Αλήθεια τώρα, πώς θα το βγάλω αυτό το καημένο έξω χωρίς να το πληγώσω. Δείτε εδώ πόσο όμορφα χρώματα έχει. Αχ, θα τρελαθώ.
Τέλος πάντων, τα σκυλάκια δεν τα βλέπω. Πρέπει να είναι ακόμα κλεισμένα μέσα να κοιμούνται, ποιος ξέρει. Σας αφήνω να δω τι θα κάνω και με την πεταλούδα, πώς θα μπορέσω να τη βγάλω έξω. Την έβαλα μέσα σε ένα ταπεράκι και πάμε γρήγορα να την αφήσουμε έξω, μην πάθει ασφυξία το καημένο. Βρισκόμαστε μπροστά στην αυλή. Πάμε στην ακρούλα από εδώ. Ορίστε. Πέτα καλό μου. Φύγε μακριά. Μη φοβάσαι. Ας το χαρτί το θέλω. Δεν την πρόλαβα. Το φεγγάρι ακόμα εκεί. Η ώρα είναι 10 και είδα από την κουζίνα κινητικότητα, οπότε πήρα τρυποδάκι και πάω να κάτσω μαζί τους να με γνωρίσουν. Καλημέρα. Όχι, 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 μη φοβάστε, εδώ θα κάτσω εγώ. Κάντε ό,τι θέλετε. Όχι, αγάπες μου. Μη φοβάσαι, ψυχούλα μου, βγες έξω πάλι. Έλα βρε παιδιά, βγείτε έξω, δεν θα σας πειράξω. Μη κλαις καλό μου, μη κλαις, έλα εδώ. Δεν θα σε πειράξω, αλήθεια. Έχει ψύχρα, ελπίζω να μην τα τρομάζω με την κουκούλα. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνω. Θα αφήσω την κάμερα εδώ και θα πάω πάνω εκεί στον ήλιο εδώ. Δεν θα με βλέπετε εσείς, αλλά να δούμε τι θα κάνουμε. Άνοιξα από εδώ πορτούλα, σηκώνω μανίκια και πάω να τα χαϊδέψω μπας και να μυρίσουν και σταματήσουν να φοβούνται. Θέλω να σταματήσετε να φοβάστε και να βγείτε και να τα εξερευνήσετε όλα. Εντάξει. Εντάξει, αγάπη μου. Έλα, να, μυρίστε με. Μυρίστε με. Δεν θα σας κάνω κακό. Να, εδώ θα είμαι. Μη φοβάστε, ψυχές μου. Να. Έλα, μύρισε με, εδώ. Έλα, εσύ κοντά σε μένα, όχι εγώ. Μη φοβάσαι. Μη τρέμεις, καρδούλα μου. Ένα λεπτό, να σκοτώσουμε αυτό εδώ το πραγματάκι. Αγάπη μου, μη τρέμεις ψυχή μου, μη τρέμεις. Μη τρέμεις καρδούλα μου και εσύ όλα πιο κοντά. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, καρδούλα μου. Μη φοβάσαι, ψυχούλες μου. Τα καλά σας θέλουμε, βρε. Ναι. Μη τρέμεις, καρδούλα μου, μη τρέμεις. Έχουν βγει και εξερευνούν και λέω να κάνω πάλι την κίνηση να πάω πιο κοντά να δω τι θα κάνουν. Το ένα πάει μέσα χωρίς να με έχει δει, το άλλο είναι ακόμα έξω. Για να δω. Γεια σου, δεν θα σε πειράξω, θα είμαι εδώ. Θα είμαι εδώ, αγάπη μου. Τίποτα και μόνο που υπάρχω στο χώρο, απλά πάνε και κρύβονται. Έχω κάτσει εδώ και λίγη ώρα και μάλλον με συνηθίσανε γιατί βγήκανε πάλι. Μιλάω σιγά μην τα τρομάξω. Ας πονάει και ο λαιμός μου, σας είπα την άρπαξα. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το ένα έχει μείνει και παίζει με τα ξύλα και το άλλο έφυγε να εξερευνήσει τον υπόλοιπο κήπο. Ha 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 ha.
Και ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε και το τηγανάκι μας. Πρώτη φορά το χρησιμοποιούμε. Για να δούμε πώς θα τα πάει. Για να δούμε. Κάτσε. Τι σημαίνει, ρε. Εδώ. Πού είναι το πρόβλημα. Τα τρομοκρατημένα τα παιδάκια. Πού είναι το πρόβλημα, πες μου. Τι φοβάσαι. Ε. Η αστρομαύρη που πήγε. Άστινε, σούς. Πού. Λάτα. Α, πήγε στους άλλους. Άστινε, μωρέ. Πες μου, τι φοβάσαι. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι φοβάσαι. Έλα, λοιπόν, το κλείνω. Η γατούλα τρόμαξε και ανέβηκε πάνω στον κορμό. Και τα σκυλάκια μας συνήθισαν και ξαναβγαίνουν. Τους βάλαμε για βραδινό λίγα λουκανικάκια και λίγο ψωμάκι, εννοείται και ξηρά τροφή. Αλλά τα καημένα πάλι δεν λένε να βγουν. Πήγε λίγο από την άλλη βρε. Εδώ δείτε. Εντάξει, είναι πιο ζωηρά από την άλλη φορά, αλλά έχουν μείνει μέσα. Βγήκανε δειλά-δειλά, πάνε να φάνε το φαγητό τους και εγώ λέω να σας αφήσω εδώ πέρα, να το κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί ήδη νομίζω ότι το τράβηξα πάρα πολύ και αν με αφήσετε θα κάνω βίντεο μόνο με τα σκυλιά, τίποτα άλλο. Οπότε σας καληνυχτίζω, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μία εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Λουκανικάκι δώσ' τους και όλα καλά. Μανάρια μου, το είδα. Πού πας εσύ, θα στο φάει όλο ο αδερφός σου.